Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ σε μια μεγάλη αξία εκδήλωση γιατί είναι τιμή που συμμετέχουμε και εμείς εκπροσωπώντας τους Ασσύριους της Ελλάδας. Μια κοινότητα ανθρώπων μεγάλη σε πάθος και αποφυσιστικότητα για να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη των προγόνων της. Όντας είμαστε εδώ στην Ελλάδα το 1922, δεν ξεπερνάμε σήμερα τις 15.000, έχουμε όμως και εμείς ένα τεράστιο ιστορικό βάθος, αφού σήμερα γιορτάζουμε αυτή τη χρονιά γιορτάζουμε το 6.763 έτη από τη γέννηση αυτού του λαού, ο οποίος γεννήθηκε στη Μεσοποταμία και ο οποίος συνεχίζει και υπάρχει σήμερα στη Μεσοποταμία. Η ιστορία μας συμπυκνώνεται και κορυφώνεται στο μεγάλο έγκλημα της γενοκτονίας των 700.000 ατόμων, γενοκτονημένων, όπως λέει και ο Νίκος Ολυγερός, ο οποίος σήμερα μας τιμά και είναι ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, ανθρώπων οι οποίοι έπεσαν στο λεπίδι της Τουρκίας, των Τούρκων ή των μισθοφόρων τους, των Κούρδων, γιατί τα περισσότερα θύματα από εμάς ήταν θύματα μισθοφόρων Κούρδων, οι οποίοι σήμερα αναγνωρίζοντας το έγκλημά τους, εάν επισκεφτούμε το διαδίκτυο, τα εγγόνια αυτών, επειδή είχαν πάρει ως αντάλλαγμα τις περιουσίες των Ασσύριων, αναγνωρίζοντας το έγκλημα των παππούδων τους, τις επιστρέφουν και ζητάνε συγγνώμη, ψάχνοντας να βρουν τους ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχείων. Γιατί πλέον η περιοχή που βρίσκεται στο Βόρειο Ιράκ μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ ήταν τα αλάφυρα για τους Κούρδους, το σημερινό Κουρδιστάν που θέλει να χτιστεί, που ήταν οικόπεδα και περιουσίες των Ασσυρίων. Αυτά λοιπόν αναγνωρίζοντας όσοι έχουν πληροφορηθεί για τη γενοκτονία των Ασσυρίων, κάνουν την επιστροφή και ζητάνε συγγνώμη από τους Ασσύριους. Αυτό το τιμά ιδιαίτερα η ασσυριακή κοινότητα σε όλο τον κόσμο και συμπεριφέρεται αναλόγως σε αυτούς τους Κούρδους που κάνουν αυτή τη δήλωση. Η γενοκτονία λοιπόν των Ασσυρίων ως αποτέλεσμα είχε πλέον των 700.000. Η διαφορά με τους υπόλοιπους και τους Αρμένους και τους Ελληνές που έχει αυτός ο λαός είναι τεράστια. Πρώτον, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει σημείο αναφοράς. Και συγκριτικά με τους Έλληνες, βέβαια οι Έλληνες του Πόντου έχασαν την πατρίδα τους, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας το ίδιο. Υπάρχει όμως η μητέρα πατρίδα, η χώρα η οποία τους δέχεται σήμερα, η Ελλάδα. Εμείς δεν έχουμε σημείο αναφοράς, δυστυχώς. Άρα λοιπόν και σε αυτό το σημείο είμαστε μειονεκτικά. Υπάρχουν τα αδέρφια μας οι Αρμένοι, οι οποίοι έχουν κράτος δικό τους. Και είναι ένα σημείο αναφοράς και από εκεί ξεκινάει ο αγώνας, όχι πλέον για τη δικαίωση και μόνο, αλλά για την ποινικοποίηση της μης αναγνώρισης, όπως λέει πάλι ο Νίκος ο Λιγερός. Έχουμε ξεφύγει από το στάδιο της αναγνώρισης και για τους Έλληνες και για τους Αρμένους. Οπότε το επόμενο βήμα είναι η ποινικοποίηση της μη αναγνώρισης. Εμείς λοιπόν, ακολουθώντας και τους Έλληνες και τους Αρμένους που προηγούνται στο θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας, τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για ό,τι έχουν κάνει για το θέμα της γενοκτονίας και για τη γενοκτονία των Ασσυρίων. Κάθε εκδήλωση που σχετίζεται με την αναγνώριση του τριπούλου αυτού εγκλήματος έχει τεράστια αξία γιατί δεν αναφέρεται στα καθημερινά, όσο σημαντικά και αν είναι, αλλά στα πανανθρώπινα, που σχετίζονται όχι με το τώρα, αλλά με το μέλλον. Σκεφτείτε εάν αφήσουμε να περάσει το θέμα της γενοκτονίας, πόσο σύντομα θα επαναληφθεί, ανατρέχοντας την ιστορία πίσω, όχι για πολλά χρόνια, για λίγα χρόνια. Η γενοκτονία των Αρμενίων έχει ξεκινήσει από το 1864. Η γενοκτονία των Ασσύριων έχει ξεκινήσει από το 1914 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Γιατί έτυχε αυτός ο λαός να έχει γεννηθεί, να συνεχίζει να υπάρχει μέχρι σήμερα σε μια περιοχή που τα κοιτάσματα πετρελαίου είναι τα περισσότερα στον πλανήτη με το χαμηλότερο οικονομικό κόστος εξόρυξης. Πίστεψαν κατά τις δεκαετίες του 70
του 80, του 90 με τους αντίστοιχους πολέμους της περιοχής, είτε με το Ιράν-Ιράκ, είτε με την επέμβαση που έγινε κατά του Σαντάμ, είτε πριν με την επέμβαση που έγινε στη Συρία τη δεκαετία του 70 στο Λίβανο, με αυτό που γίνεται ακόμη και σήμερα στη Συρία. Η γενοκτονία λοιπόν των Ασσυρίων έχει ξεκινήσει από το 1914 και συνεχίζεται και μέχρι και σήμερα. Αυτό το στοιχείο από μόνο του δείχνει ότι εάν είχε ξεχαστεί αυτή η γενοκτονία, την οποία δεν έχουμε τρέξει όσο θα έπρεπε, δεν θα ήταν πολύ δύσκολο, για να μην πω ότι είναι πανεύκολο, για αυτούς οι οποίοι την πράξαν να την επαναλάβουν. Δεν είναι καλύτερα οι Ασσύριοι στο σημερινό Ιράκ από ό,τι ήταν πριν με το Σαντάμ. Ήρθαν δήθεν οι Αμερικάνοι για να διορθώσουν τα πράγματα και τα κάνανε χειρότερα. Μιλώ για τη Συρία σήμερα, γιατί και στη Συρία υπάρχουν Ασσύριοι, εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα για τους Ασσύριους. Σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ήρθανε πλέον των 1.000 ατόμων τους τελευταίους 4-5 μήνες στην Ελλάδα, Σύριοι ασσυριακής καταγωγής. Άρα λοιπόν, εάν αφήσουμε αυτό το όλο το πράγμα να ξεχαστεί και δεν το διεκδικήσουμε, θα συνεχίζουν να επαναλαμβάνονται με συντομότερες χρονικές περιόδους από ό,τι έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα. Και άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το θέμα γενοκτονία είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και εμείς έτσι το βλέπουμε σήμερα. Όχι μόνο οι Ασσύριοι, αλλά και οι Αρμένοι και οι Έλληνες. Σε αυτή μας την πορεία συναντήσαμε και σύμμαχους, συναντήσαμε και αντιπάλους. Οι αντίπαλοι μας είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι τα θύματα των Ελλήνων που προέκυψαν από τη γενοκτονία της Σμύρνης είναι οι ίδιοι και δεν είναι γενοκτονημένοι οι Έλληνες, είναι οι ίδιοι φταίχτες γιατί δημιούργησαν συνωστισμό. Πριν από χρόνια είχα συναντηθεί με τον Ναΐμ στο Νεοκλή Σαρή και συζητώντας για το θέμα του συνωστισμού μου λέει «Κυριάκο, ο συνωστισμός είναι μία ιδεολογία και μία θεωρία η οποία γράφεται στα τουρκικά βιβλία». Αυτό είναι καλό να το ξέρουμε, γιατί οι Έλληνες ιστορικοί που υιοθετούν τη θεωρία του συνωστισμού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαβάσει τα βιβλία του τουρκικού εκπαιδευτικού συστήματος. Εμείς ως Ασσύριοι, χωρίς να θέλουμε να υπερασπιστούμε τη γενοκτονία των Ελλήνων, τους δίνουμε άριστα γιατί είναι καλοί μαθητές για το τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έρχεται όμως αυτό ως ένα στοιχείο, όπως είπε λίγο πριν ο πρόεδρος της Αρμένικης Εθνικής Επιτροπής, ο κύριος Δαβίδ Πετροσιάν, ως ένα όπλο το οποίο έχουμε να παλέψουμε και αυτό, γιατί όπου πηγαίνουμε στο εξωτερικό και απαιτούμε την αναγνώριση της γενοκτονίας και των τριών λαών, γιατί πλέον έχουμε γίνει ένα, μας λένε ότι υπάρχουν Έλληνες ιστορικοί οι οποίοι λένε δεν έγινε γενοκτονία, εσείς πού το στηρίζετε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι άγονται και φέρονται και να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος το οποίο κάναμε στέλνοντάς τους και στη Βουλή και που να βγαίνουν σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μας κάνουν δικτούς και να φεύγουν από το Κοινοβούλιο όταν ζητήσαμε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με διάφορες προφάσεις και όταν τους δίνεται το βήμα στα μέσα να προωθούν τη θεωρία του συνωστισμού. Ας προσέχουμε λοιπόν, ας προσέχουμε. Ας προσέχουμε. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος ούτε η ταπεινότητά μου ούτε η ασυριακή κοινότητα που θα δείξει στους Έλληνες πληροφόρους τι πρέπει να κάνουν. Αλλά επειδή αυτό περνάει σε τέτοιο μέγεθος και σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν αυτοί οι κύριοι να κάνουν τη δουλειά τους, έτσι και εμείς θα πρέπει αυτό να το φέρουμε στην επιφάνεια για να το εξαλείψουμε. Δεν είναι μόνο αυτό που αντιμετωπίζουμε παλεύοντας την αναγνώριση της γενοκτονίας στο εξωτερικό. Δεν θα αναφέρω άλλα ιστορικά γεγονότα πριν, γιατί οι ειδικοί είναι άλλοι πιο εξειδικευμένοι από μένα. Αλλά θα πω το εξής.
Ένα είναι γεγονός ότι η ισχύς εν τη ενώσει μας θυμά ιδιαίτερα ότι η ελληνική κοινότητα μαζί η ποντιακή και η μικρασιατική κοινότητα η οποία δεν πιστεύει στο συναστισμό, γιατί δυστυχώς από εκείνη την πλευρά έχουμε και ανθρώπους που πιστεύουν στο συναστισμό, είναι μαζί μας, μας είχε αγκαλιάσει μαζί και με την αρμένικη κοινότητα και για άλλη μια φορά και το αρμένικο κράτος, το οποίο στην κεντρική του πλατεία δέχτηκε και έβαλε μνημείο για την γενοκτονία των Ασσυρίων στην Αρμενία, στην κεντρική του πλατεία, στην πλατεία Ερβάν. Αυτοί όλοι λοιπόν μας έχουν αγκαλιάσει και γι' αυτό τους ευχαριστούμε και για άλλη μια φορά τους λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κλείνοντας το χαιρετισμό μου, θα ήθελα να σας πω ότι οι Ασσύριοι της Ελλάδας ευχαριστούν τους πρωταγωνιστές για την προβολή της ασσυριακής κοινότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τη σειρά που μας συνάντησαν και αυτό μας συγκινεί ιδιαίτερα. Πρώτος ήταν ο Αντώνης ο Παυλίδης, ο οποίος πριν από περίπου 10-11 χρόνια είχε έρθει ως κεντρικός ομιλητής στην ανέγερση ενός μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στο Δήμο μας, που είναι η έδρα του συλλόγου μας, στο Ιγάλεο. Από εκεί και πέρα ήταν αραιές και μέχρι πριν από 4-5 χρόνια περίπου οι συναντήσεις μας και απλώς κάναμε αναφορές. Τα τελευταία 5 χρόνια είχε αναλάβει αυτό στην προώθηση της αναγνώρισης γενοκτονίας των Ασσυρίων σε ελλαδικό επίπεδο και ήταν και η γέφυρα που ήρθα και με συνάντηση και μας κάλεσε και μας συνάντησε ο πρόεδρος του Παμποντιακής, ο κ. Φακαρίς, τον οποίο και ευχαριστούμε. Ο δεύτερος άνθρωπος που συναντηθήκαμε και ήταν αυτός που ήξερε πολύ περισσότερα από ό,τι γνωρίζαμε εμείς για την ασσυριακή γενοκτονία ήταν ο Νίκος Ζούνογλου. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, είναι ο πρόεδρος Κωνσταντινοπολιτών, είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, δουλεύει τόσο αθόρυβα όσο λίγοι και δεν θέλει ποτέ να προβάλλεται. Εγώ όμως είχα την ηθική υποχρέωση και το εκμεταλλεύομαι γιατί σήμερα δεν είναι μεταξύ μας να αναφέρω το όνομά του. Ο τρίτος άνθρωπος που μας αγκάλιασε και που τον τελευταίο καιρό έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία και επαφή μαζί του είναι ο Νίκος Ολυγερός, ο οποίος είναι και ένας από τους κεντρικούς ομιλητές της σημερινή μας συνάντηση. Αυτός ο άνθρωπος, ενώ ετοιμάζαμε το συνέδριο για το 2010, το οποίο εκεί πέρα αντιμετωπίσαν πάρα πολλές αντιξοότητες, μου λέει, με σένα λέει, θα ξανασυναντηθούμε, γιατί βλέπω ότι έχει ιδιαίτερο πάθος. Και ήταν 5 λεπτά που είχαμε μιλήσει. Από μέσα μου ευνηδιάστηκα, αλλά λέω, μήπως να λέει και αλήθεια, ας πούμε. Τελικά απεδείχθη ότι όχι μόνο έλεγε αλήθεια, αλλά δεν του έχω δώσει ακόμα το δικαίωμα να δείξει την αγάπη του για τον ασσυριακό έθνος και για την ασσυριακή κοινότητα, κυρίως στην Ελλάδα. Στο υπόσχομαι δημόσια ότι θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στην αγάπη την οποία έχεις δείξει για μας. Ένας τέταρτος άνθρωπος ήταν ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης. Ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος και ταξιδεύοντας για να συναντηθούμε σε μια ομιλία, σε μια συγκέντρωση που έγινε στα ΤΕΗ της Κοζάνης, σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού με άφησε άνθρωπο. Δεν με άφησε να πω κουβέντα, γιατί αυτά τα οποία μου έλεγε και για την ασσυριακή γενοκτονία και για το ασσυριακό κράτος και για τον ασσυριακό λαό ήταν πράγματα τα οποία τα περισσότερα τα άκουγα για πρώτη φορά και εκεί συγκινήθηκα ιδιαίτερα. Τον τελευταίο καιρό έχουμε συναντηθεί μέσω του Νίκου του Λιγερού πάλι με την Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής. Χαίρομαι γι' αυτό γιατί έχω δει ένα ιδιαίτερο πάθος, κάτι που δεν εκλαμβάνω από τα μηνύματα που έχουμε όχι μόνο στην Ελλάδα με την ασσυριακή νεολαία, η οποία είναι πολύ μικρή,
αλλά και με τα μηνύματα που παίρνουμε από την Ασσυριακή Νεολαία σε άλλες χώρες που έχουμε πάρα πολλούς. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, έχουμε 160.000 κόσμο. Τέτοια μηνύματα δεν. Τέτοιο πάθος. Στην Αμερική, άλλοι λένε ότι φτάνουμε περίπου τις 800.000, άλλοι λένε 1.000.000. Τέτοιο πάθος όχι. Στην Αυστραλία το ίδιο. Και αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα. Πριν από λίγο καιρό ήμουν καλεσμένος του Αντώνη του Παυλίδη με την ιδιότητά του ως σχολικός σχολικός σύμβουλος σε μια εκδήλωση την οποία έκανε στο Δήμο του Γέρακα. 6 δημοτικά σχολεία και γυμνάσια, δηλώνοντας στον Δήμαρχο ότι δεν είναι πόντιος και δεν έχει και πόντιους εκεί στο Δήμο του, χορεύανε και τραγουδάγανε ποντιακά. Αυτό ήταν το ιδιαίτερα συγκινητικό. Δεν θα σας κουράσω με άλλα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους όσους προανέφερα και μία μεγάλη υπόσχεση. Όσο είμαστε όρθιοι, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και αφού ευχαριστήσω την ελληνική και την αρμένικη κοινότητα για όλη την αγάπη και για τη στήριξη που έχουν δείξει για τον αγώνα μας, θα συνεχίσουμε μέχρι τελικής δικαίωσης. Σας ευχαριστώ και εσάς έναν.